Σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις καταθέσεις ερευνητών στο Αμερικανικό Κογκρέσο προχώρησε η Ισραηλινή Jerusalem Post. Σύμφωνα με τις νέες καταθέσεις, όχι μόνο ρωσικά μαχητικά ενεπλάκησαν σε αρωμαχίες με UFO, αλλά και αυτά μια φορά είχαν αναλάβει τον έλεγχο του συστήματος των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων και παραλίγο να προκαλέσουν την έναρξη ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Η μαρτυρία δόθηκε από τον George Νάπ, έναν πολυβραβευμένο δημοσιογράφο με έδρα του Las Vegas, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με τα UFO, γνωστά πλέον ως UAP και στις υποτιθέμενες συνωμοσίε γύρω από αυτά. Σύμφωνα με τον Ναπ, υπήρξε μια εποχή που ο Ρωσικός στρατός ανέπτυξε πραγματικά μαχητικά αεροσκάφη για να καταρρύψει UFO μετά από ένα περιστατικό που σχεδόν όθησε τον κόσμο σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Στη μαρτυρία του ONAP είπε ότι οι Ρώσοι διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη έρευνα UFO στην ιστορία που εκτείνεται σε βάθος μίας δεκαετίας και σε όλο το εύρος του ρωσικού στρατιωτικού κλιμακίου. Είπε επίσης ότι μίλησε με έναν Ρώσο στρατιωτικό αξιωματούχο, τον συνταγματάρχη Μπόρις Σοκόλοφ, ο οποίος είπε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 45 διαφορετικά περιστατικά όπου τα ρωσικά μαχητικά συγκρούστηκαν με UFO. Ωστόσο, το περιστατικό που προκάλεσε τρόμο συνέβη σε μια ρωσική βάση στην Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με τον Σοκόλουφ, τα UFO ανέλαβαν με κάποιο τρόπο τον έλεγχο του συστήματο εκτόξευσης των βαλιστικών πυράβλων. Μετά από αυτά τα επεισόδια, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα εξέδωσε εντολή να μην εκλοβίζονται τα άτια, τα οποία είπαν ότι θα έπρεπε να μείνουν ανενόχλητα καθώ μπορεί να έχουν απίστευτε ικανότητε για αντίπεινα.